Σεμινάριο πραγματοποιεί ο κυνηγητικός σύλλογος Λαμίας σε εξειδικευμένη όμως κυνηγητικό θύραμα, έτσι δεν είναι? Ναι. Μιλάμε για τον Αγριόχειρο, σωστά? Σωστά. Λοιπόν, αύριο Παρασκευή, και 5:30 το απόγευμα. Αυτό, ναι. Διότι στο παρελθόν έχουμε πει πολλές φορές και από αυτό το δελτίο και έχουμε καταγράψει περιστατικά με τραυματισμούς και ατυχήματα στο κυνήγι του Αγριόχειρου. Και είναι προς τιμήν των διοργανωτών που έχουν στοχεύσει ότι εκεί χρειάζεται να δοθεί η μεγαλύτερη προσοχή. Θα καλησπερίσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Τσικνή, που είναι το μέλος και πρώην πρόεδρος του κυνηγητικού συλλόγου. Καλησπέρα, κύριε Τσικνή. Καλησπέρα σας. Και ο κύριος Καλύβας, που είναι ο ταμείας του συλλόγου. Καλησπέρα και σας, κύριε Καλύβα. Λοιπόν, κύριε Τσικνή, ξεκινάμε σας. Βάλτε μας λίγο στο νόημα. Τι περιλαμβάνει αυτό το τριήμερο σεμινάριο? Θα είναι ένα τριήμερο εκδηλώσεων. Τι αύριο Παρασκευή στις 5:30 ώρα θα μαζευτούμε στο εκμηλιστικό κέντρο του Δήμου, στη Λεωνίδου, για να μιλήσουμε, να μας δείξουν, και όχι μόνο σε εμάς, αλλά και στα νέα παιδιά περισσότερο. Έχουμε κάνει προσκλήσεις και σε σχολεία και σε νέα παιδιά μέσω Facebook, μέσω στο σελίδων, άλλων στο σελίδων. Η πρόσκληση είναι πάρα πολύ μεγάλη, πανελλαδική σχεδόν, για να τους πούμε, να το διατάξουμε, να μας διατάξουν πώς θα εξελιχθεί ένα κυνήγι αγριόχειρου με ασφάλεια. Είναι πολλά πράγματα τα οποία ξέρουμε και πολύ περισσότερα αυτά που δεν ξέρουμε. Θα μιλήσουμε για θύραματοπροστασία, για δασοπονία, για ό,τι καλύπτει το περιβάλλον. Ό,τι καλύπτει το περιβάλλον και το φάσμα κυνήγι. Δηλαδή σε μια περίπτωση, ξέρω, από τραυματισμού ανθρώπου, από στραμπούλιγμα, από δάγκωμα φιδιού ή το σκύλι μας πέσει κάπου ή σπάσει το πόδι του ή οτιδήποτε δύσκολη συνθήκη κυνηγιού, θα μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε. Κάπως έτσι θα είναι το αυριανό. Κύριε Καλύβα, θα υπάρχει ανταπόκριση σε αυτή την πρόσκληση που απευθύνεται? Κύριε Στεριόπουλη, υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση και αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση αυτό το τρίμερο από όλη την Ελλάδα. Γιατί είναι πανελλήνια. Είναι η πρώτη πανελλήνια συγκέντρωση που γίνεται. Παλιότερα είχε γίνει στα Γιάννενα από κυνηγούς όμως, από ιδιώτες. Είναι η πρώτη φορά από κυνηγητικό σύλλογο. Και αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω, ο κυνηγητικός σύλλογος με το συμβούλιο του έχει κινητοποιηθεί. Έχουν κλειστεί 3 ξενοδοχεία, 2 στα Καμένα Βούρλα και 1 στον Γοργοπόταμο, και υπέρχει και σε συνέχεια. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί που θα έρθουν αυθημερών από Αθήνα ή από άλλα μέρη, Βιωτή κτλ., σε γειτονικούς νομούς για να συνδράμουν. Αύριο λοιπόν στις 5:30 το απόγευμα στο πολιτιστικό κέντρο έχει την πρώτη συγκέντρωση ουσιαστικά για την θεωρία. Και το Σάββατο και την Κυριακή πάμε για πρακτικό κυνήγι σε ποια περιοχή? Η περιοχή είναι η ζώνη ελεγχόμενης εκπαίδευσης που έχει οριστεί από το Δασαρχείο και βρίσκεται πάνω από το Μόλο, μεταξύ Καραβιδίων και Μόλου. Δημοτικό διαμέρισμα των Καμένων Βούρλων, τα Καραβίδια και ο Μόλος. Για όποιον κυνηγό μας ακούει και θέλει να μοιράσει τις πληροφορίες, πώς μπορεί να επικοινωνήσει για λεπτομέρειες με εσάς και τον κυνηγητικό σύλλογο? Μπορεί στο τηλέφωνο του κυνηγητικού σύλλογου ή θα μπορεί να βρει όλες τις πληροφορίες στο ίντερνετ. Αν πατήσει κυνηγητικό σύλλογο της Λαμίας, θα βρει όλες τις πληροφορίες. Θα βρει τις πληροφορίες εκεί, έτσι. Ακριβώς. Ωραία. Πάμε τώρα, τι πρέπει να κρατήσουν οι κυνηγοί από αυτή την προσπάθεια, κύριε Τσικνή. Δηλαδή, ο δικός σας σκοπός ποιος είναι? Θα ήθελα να το. Σκοπός. Δεν υπάρχει σκοπός. Εντάξει, είναι η διαπαιδαγώγηση των καινούριων κυνηγών. Σωστά. Θα πρέπει να διαπαιδαγωγήσουμε τους καινούριους κυνηγούς. Και από το δελτίο σας κατά το παρελθόν το έχω πει. Εντάξει. Δηλαδή, θα καταλάβουν πώς θα πρέπει να εξελιχθεί με ασφάλεια ένα κυνήγι αγριόχειρου το Σάββατο και την Κυριακή. Θα παρουσιάσουμε κυνηγόσκυλα, θα παρουσιαστούν κυνηγόσκυλα και ο τρόπος ο οποίος θα πρέπει να κυνηγάνε και αυτά με ασφάλεια, δηλαδή θα πρέπει να προστατεύσουμε και αυτά. Θα πρέπει να δούμε και εμείς ποια είναι τα καλύτερα και ποια θα πρέπει να απορρίπτονται από αυτό το κυνήγι. Δηλαδή θα βγάλουμε συμπεράσματα για να εξελίξουμε και το κυνήγι μας και τις φυλές μας και να το κάνουμε και καλύτερο. Είναι ένα συνολικό δηλαδή σεμινάριο. Και πώς το διαχειριστούμε? Δεν έχει σχέση μόνο με το πρακτικό κυνήγι, έχει σχέση και με τα σκυλιά τα οποία χρησιμοποιούνται, ο τρόπος που κυνηγάμε. Ναι. Οι συνθήκες κυνηγίου, η ασφάλεια στο κυνήγι, όλα δηλαδή. Ό,τι έχουμε συζητήσει κατά το παρελθόν και είχαμε πει ότι θα τα κάνουμε, τα κάνουμε τώρα. Τι προσέλευση περιμένετε να έχει αυτή η πρώτη προσπάθεια που γίνεται, εννοώ, στην περιοχή τη δική μας? Πιστεύω ότι θα είναι γύρω στα 500 με 600 άτομα κυνηγή. Τώρα κάποιοι κυνηγοί αγριογούρνου 500 με 600 άτομα. Τώρα τι θα είναι και από άλλα θυράματα που πιστεύω θα είναι ή άλλος απλός κόσμος που θα έχουμε προσέλευση, θα είναι γύρω στα 1000 σίγουρα. Να μην μιλάμε αριθμού, βέβαια, εντάξει, γιατί ποτέ δεν μπορούσε να είσαι έτσι βέβαιο. Βεβαίω, βέβαια. Ότι εκτιμάται σε κυνηγού πάνω από όλα. Εκτιμήσει. Θα
Έχετε εντάξει στην διαδικασία και κάποια άλλα events, για να το πω κάπως αλλιώς. Είναι τρεις μέρες μια διαδικασία. Ναι, ναι. Το Σάββατο το βράδυ θα έχουμε ένα γλέντι στο Γοργοπόταμο, σε ένα μαγαζίνο φιλοκυνηγού. Η τιμή πρόσκληση θα είναι 12 ευρώ, δηλαδή για την εποχή αρκετά και για τον κόσμο που θα έρθει μακριά, γιατί το καταλαβαίνουμε ότι και τα έξοδα που θα κάνει ο κόσμος για να μας επισκεφτεί και να μας τιμήσει θα είναι πάρα πολλά. Και την Κυριακή θα κάνουμε ακόμα άλλη μια παρουσίαση, όσα δεν προλάβουμε, όσα σκυλιά δεν προλάβουμε να παρουσιάσουμε το Σάββατο, θα παρουσιάσουμε την Κυριακή. Θα πιούμε ένα καφέ, θα πούμε τι κάναμε σωστό και τι κάναμε λάθος και θα φύγουμε. Κύριε Καλύβα, υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να πείτε για να ενημερωθούν όσοι ενδιαφερόμενοι? Μπορεί να έρθει και κάποιος που δεν είναι κυνηγός να παρακολουθήσει? Σίγουρα. Θα πρέπει να έρθει να δει ότι όλα αυτά που γίνονται πολιτισμένα, γίνονται όμορφα. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει πάντα το πορτοκαλί γυλαίκο σε αυτές τις κυνηγητικές δραστηριότητες, γιατί το έχουμε ξεχάσει πάρα πολύ. Έγινε νόμος και άργησε στην Ελλάδα να γίνει νόμος. Και θα πρέπει να καταλάβουμε επιτέλους ότι δεν είναι το φαίο πράσινο αυτό που θα δώσει λύση για να καταβάλουμε το θύραμα. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το πορτοκαλί σώζει ζωές. Και εδώ στη Φθιώτα έχουμε θρηνήσει, όπως είπατε και εσείς. Από εκεί ξεκινήσαμε και γι' αυτό τον λόγο και βρίσκεστε εδώ σήμερα, διότι υπάρχει και μια μεγάλη ανάγκη πληροφόρησης, ενημέρωσης των κυνηγών και όχι μόνο και των νέων και των παλιών, γιατί τα περιστατικά που παρακολουθούμε και καταγράφουμε εμείς στο αστυνομικό ρεπορτάζ δεν αφορούν μόνο νέους κυνηγούς. Αυτά προσπαθούμε να αποφύγουμε. Και ανθρώπους που είναι πιο έμπειροι. Λοιπόν, αύριο το απόγευμα ραντεβού στο πολιτιστικό κέντρο στην Οδό Λεωνίδου. Κύριε Τσικνή, σας ευχαριστώ. Κύριε Καλύβα, καλή επιτυχία. Αν και είναι σίγουρο, νομίζω η κυνηγή είναι πολύ μεγάλη μερίδα σε αυτή την χώρα. Καλό βράδυ, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και την ενημέρωση. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω και εσένα για την παρουσία σου και τα σχόλια. Να ευχαριστήσω.